Η Νάντια Μπουλέ, λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα, άλλαξε μαλλιά, άλλαξε την κουπ και πριν το μοιράστηκε. Πριν την πρεμιέρα του Ντότ. Του Ντότ, το Σαββατοκύριακο, mm-hmm. βέβαια. Mm. Και έκανε κάτι πολύ τολμηρό. Η ίδια mm. γράφει ότι κάθε Σεπτέμβρη με πιάνει, επειδή είναι η σεζόν, η εναρκτήρια mm. περίοδος, είτε για σχολεία. Ο μήνας των αλλαγών, ε. Ναι, είναι περίοδος των αλλαγών. Τα έκοψε κοντά. Έκανε ένα πολύ κοντό καρέ. Από τη μία πλευρά είναι αρκετά mm. αυτό που ασύμετρο. Λέμε αλαγκαρσόν, λίγο γαλλικό εδώ. Αχ, μην έχεις τα γαλλικά με το Ζεν Ζαν και τα λοιπά. Μην έχουμε τα χθεσινά. Το είπε σωστά. Ναι, σχέλε ποβεζά. Γι' αυτό και να μην βγαίνω. Για συνεχίστε. Ποσειδόν έκανε ποτέ στο λεπτό. Δεν το κασίζω. Όχι, το πες σωστά, το πες σωστά. Δεν πες σωστά. Μωρέ μου, ό,τι ξέρω εγώ, λέω Ζαντόρ και τα λοιπά. Λοιπόν, οπότε έχει κόψει λίγο πιο αγορά από τη μία πλευρά. Τα εισπάει πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Ήθελα να κάνει μια αλλαγή, μας δίνει. Πάρα πολύ όμορφη, πολύ όμορφη. Και το μαλλί λίγο σκούρινε, έγινε πιο πυρόξανθο. Κοίταξε, έχει πολύ όμορφα χαρακτηριστικά και το αυτού του τύπου και το ασύμετρο αλλά και το κοντό είναι δύσκολο να το υποστηρίξεις. Πρέπει να έχεις και ας πούμε διάθεση και την προσωπικότητα. Με φαντάζει εμένα έτσι. Όχι. Γιατί? Γιατί ο σκηνοθέτης μου μετά δεν θα ήταν μαζί μου. Ο κύριος Βλαχογιάννης θα παρετούν τον. Κατάλαβες. Δεν θέλω συνδιαδικασία πάλι με την κυρία Μαλέσκου. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω εγώ αυτό. Έχω μάθει με πολλά μαλλιά. Άλλοτε δικά μου, άλλοτε ενισχυμένα. Αλλά έχω μάθει πολλά μαλλιά. Όχι, υπάρχουν πρόσωπα και πρόσωπα. Δεν έχουν να κάνουν με την ομορφιά. Έχει να κάνει με την. Το κάνουμε αυτό το γιατί δεν έχω εγώ ωραίο μαλάκι, ωραία ζωγματικά εδώ. Να ρωτήσω κάτι ω άντρα. Αυτό που ακούγεται, ξέρετε εσείς οι γυναίκες καλύτερα, ότι το τόσο κοντό μαλλί θέλει από μια γυναίκα ακόμα περισσότερη επιμέλεια στα πάντα είναι γεγονός. Όχι, καλέ. Όχι ότι το κοντό θέλει πιο προσεγμένο μακιγιάζ, πάντα στην εντέλεια. Αυτό εννοώ. Αν είσαι στο μακιγιάζ, αυτό έχω ακούσει σε καλλιτέχνε. Συγγνώμη. Στο μακιγιάζ ή στο styling, λέμε τώρα. Στο όλο το υπόλοιπο. Α, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι για τι περισσότερε γυναίκε στην καθημερινότητα, εσά μα παρακολουθείτε από το σπίτι σα και έχετε πολλέ υποχρεώσει. Η λύση αυτή είναι λύση πραγματικά που πρακτικά σου βγάζει πολύ χρόνο από business διαδικασίε styling. Τώρα, δεν νομίζω ότι μια μανούλα ή μια εργαζόμενη. Η κυρία mm-hmm. το επιλέξει γιατί τη πηγαίνει, το υποστηρίζει ότι θα μπει στη διαδικασία να αγχωθεί για το μακιγιάζ, γιατί σου λέει και για το υπόλοιπο. Λούζομαι, στεγνώνω και γεια σα. Γιατί το στάνει και από εκεί και πέρα πρόσωπα τηλεοπτικά για τα δημόσια πρόσωπα είναι αλλιώ. Το make-up artist, κατάλαβε. Εγώ δεν πάω πουθενά χωρί τη Χριστίνα τη Σταματογεννοπούλου. Τσουκουτσούκου με χτίζει.